είμαστε, εσύ τι κάνεις εκεί πέρα, θα μου το δώσεις το σπαθί σου? Προσπαθώ πάρα πολύ ώρα να πάρω ένα σπαθί, αλλά δεν μου το δίνουν. Μου λένε μόνο τι κάνει ένα, τι κάνει το σπαθί σας. Ένα τίτ. Εσείς τώρα τι θα κάνετε με τον κύριο Αλέξανδρο? Αγώνες ξυφασκίας. Γιατί κάνετε ξυφασκία, γιατί σας αρέσει τόσο πολύ αυτό το άθλημα? Γιατί μαθαίνω καλή επίδοση στο σπαθί. Γιατί μαθαίνω με καλή γυμναστική. Γιατί, τι? Μάλιστα. Να πω βέβαια ότι είμαι με τον Νικόλα, τη Μαρία, την Ελένη και το Θανάση. Και ο Θανάσης θα μου πει ποιο χελονιτζάκι κρατάει σπαθί. Ο Λίο. Πάμε να πάρετε κι εσείς τα σπαθιά σας να σας δούμε τον κύριο Αλέξανδρο. Πάμε, γρήγορα. Αλέξανδρε, όλα τα περίμενα, αλλά ένα παιδί 3, 4 και 5 ετών να έρχεται και να ξεκινάει και να εκπαιδεύεται στην ξυφασκή, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Είναι κάτι διαφορετικό. Πλέον η ξυφασκία είναι κατάλληλη και για παιδιά από 4 ετών. Μπορεί να αθληθεί, μπορεί να μάθει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το μυαλό του και μπορεί να χρησιμοποιήσει και το σώμα του. Και η ξυφασκία σε ένα παιδί 4 ετών, πού μπορεί να το βοηθήσει και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί τόσο μικρό? Ένα παιδί σε τέτοια ηλικία, μέσα από τα παιχνίδια που κάνουμε, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να μαθαίνει το σώμα του. Μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί το μυαλό του, να φτιάχνει μια μικρή τακτική σε έναν αγώνα πάνω και πάνω απ' όλα να γυμνάζεται. Οπότε σιγά σιγά μπαίνει μια τακτική, τεχνική, το οποίο θα το χρησιμεύσει αργότερα για να πάει σε αγώνες. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας τα παιδιά και συνεχίζοντας εδώ να κάνουν τις προπονήσεις τους, τι είναι αυτό που αλλάζει στις προπονήσεις όσο μεγαλώνει? Αλλάζει η ένταση, αλλάζει οι παραστάσεις που παίρνουν τα παιδιά. Όταν αρχίζουν να πηγαίνουν σε αγώνες τοπικούς, πανελλήνιους, ακόμα και παγκόσμιους που πάνε, βλέπουν κάτι διαφορετικό, ανοίγει το μυαλό τους και η προπόνηση είναι τελείως διαφορετική. Είναι άλλο το επίπεδο. Εσύ βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τα εντυπωσιάζει και παραμένουν και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται? Το σπαθί. Όλα τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με ένα σπαθί, είτε στο σπίτι με κάτι, με ένα κουτάλι, με ένα ξύλο. Εδώ το κάνουμε άθλημα και παιχνίδι, οπότε τους ιντριγκάρει το παιχνίδι με το σπαθί. Μιλήσουμε λίγο για το πόσο μπορεί να είναι ήσυχος ένας γονέας έχοντας το παιδί του σε ένα τέτοιο άθλημα. Γιατί νομίζω ότι λίγο-λίγο υπάρχει ανησυχία από τους γονείς. Ναι, υπάρχει ένας φόβος των γονέων όταν ξεκινάει, αλλά το εξυφασκή είναι το πρώτο ασφαλές άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη σκοποβολή. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ή να χτυπήσει κάποιο παιδί. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένος, είναι απόλυτα ασφαλές και δεν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού. Βλέπω και έχεις τον εξοπλισμό δίπλα σου, ναι. Οπότε θα ήθελα λίγο-λίγο ναι. Να μας τον περιγράψεις. Το βασικότερο είναι το σπαθί mm-hmm. που ξεκινάμε. Σίδερο, δεν κόβει, δεν ναι. τρυπάει μπροστά. Έχει ένα κουμπάκι ειδικό που με το πατήσει ενεργοποιείται το σύστημα και βλέπεις τους πόντους. Έχει τον προφυλακτήρα για να μην χτυπήσεις το χέρι σου και έχει τη λαβή που το κρατάς. Ναι. Υπάρχει και ένα μπριζάκι μέσα, το οποίο συνδέεται το καλώδιο για να μπορεί να γράφει τους πόντους στο μηχάνημα. Mm-hmm. Γίνονται κανονικοί αγώνες σε κάθε ναι. μάθημα? Ναι, γίνονται και παίζουν κανονικά σε συνθήκες αγώνων.
Και το σπαθί είναι κάτι το οποίο το έχεις εσύ, δεν χρειάζεται να το αγοράσεις, ας πούμε, καθημαστής. Όχι, παρέχει ο σύλλογος στα παιδιά το σπαθί να παίζει. Ωραία, έπειτα. Έχουμε το γάντι μας, που φοράμε ένα γάντι μόνο στο χέρι το οποίο κρατάμε το σπαθί. Για λόγους μη γλιστράει το σπαθί και ασφαλείας. Το βασικότερο που είναι η μάσκα. Είναι από σιδερένιο πλέγμα, το οποίο δεν υπάρχει πρόβλημα να περάσει. Έχει τρυπούλες για να αναπνέει ο αθλητής, αλλά μικρές ώστε να μην χωράει το σπαθί να μπει από μέσα. Είναι το καλώδιο, που είπαμε πριν ότι συνδέεται. Ναι, συνδέεται στη μία άκρη και η άλλη άκρη στο μηχάνημα πίσω. Και με το που πατάμε το κουμπί, ενεργοποιείται το μηχάνημα και ανάβει. Και η βέστα που φοράμε από πάνω, για να μην χτυπάμε, μην πονάνε τα παιδιά. Ναι. Είναι χοντρό ύφασμα, είναι ακριβώς για να μην πονάμε και να κρατάει τα κλίματα. Στους αγώνες φοράμε και το παντελόνι όταν πηγαίνουμε στους αγώνες, που είναι αντίστοιχα το ίδιο πράγμα. Πόσο διαρκεί ένας αγώνας? Ένας αγώνας διαρκεί 3 λεπτά ή στα 5 χτυπήματα. Αυτό όμως επαναλαμβάνεται για 6 φορές και μετά υπάρχει η διαδικασία των knockout. Όσο καλύτερα πάει ένα παιδί, τόσο περισσότερο χαρτάει. Εγώ τώρα σαν γυναίκα, έχοντας τα χέρια μου ένα σπαθί, ταξιδεύω έτσι, πάω σε υπότες και παραμύθια. Αλλά θα ήθελα να μάθω ποια είναι πραγματικά η ιστορία αυτού του αθλήματος. Η ξυφασκία ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια, από τους πολέμους, μετά εξελίχθηκε σε μονομαχίες και έγινε αθλητική ξυφασκία από το 1800 και μετά. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες σχολές ξυφασκίας. Ουσιαστικά είναι όλα ξεκινήσαν από τις ξυφομαχίες που λύναν τις διαφορές τους στα αρχαία χρόνια και έγινε να γίνει ένα άθλημα. Και ο σκοπός είναι ουσιαστικά να σε αγγίξω χωρίς να με αγγίξεις. Ολυμπιακό άθλημα πότε έγινε? Ήταν από τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες που έγιναν στην Αθήνα το 1896. Ήτανε 5 αθλήματα και ένα από αυτά ήταν η ξυφασκία. Τα παιδιά σε ρωτάνε για όλα αυτά τα ιστορικά περί του αθλήματος, ναι. Συζητάτε. Αν και τα περισσότερα παιδιά τα διαβάζουν μόνα τους πλέον και έρχονται διαβασμένοι και ρωτάνε μικρές λεπτομέρειες που δεν ξέρουν. Εσείς σαν σύλλογος, πού θέλετε να φτάσετε, τι στόχους έχετε, τι όνειρα? Ο σκοπός μας είναι να αθληθούν τα παιδιά και να περνάνε καλά. Το αν κάποιο παιδί ξεχωρίσει για τον πρωταθλητισμό είναι κάτι το οποίο έρχεται μετά. Μας νοιάζει να περνάνε καλά, να αθλούνται και να χρησιμοποιούν το σπαθί σωστά. Σωστά το κρατάω? Όχι. Πάμε για μάθημα, δάσκαλε.